στο 6ο Πολυθεματικό Συνέδριο των Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, που διοργάνωσε σήμερα το Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών Θεσσαλίας. Παρούσα ήταν η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αλήθεια ότι το κυνήγι του Σταυρού βγάζει πλέον τους ευρωβουλευτές στην επαρχία. Η επιλογή τους δεν θα γίνεται πλέον από τα κομματικά επιτελεία, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν την ψήφο του κόσμου για να επανεκλεγούν. Καταρχάς, για μένα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα στην καρδιά της Θεσσαλίας, σε μια περιοχή τόσο δυναμική και τόσο πολλά υποσχόμενη στη νέα περίοδο που ξεκινά για τη χώρα μας, με τις προοπτικές ανάκαμψης και με το ξεκίνημα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο πραγματικά αλλάζει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Χαίρομαι ιδιαίτερα στη σημερινή συνάντηση, γιατί αναφέρεται σε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης. Τη σημασία που έχει το ανθρώπινο δυναμικό, η κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο για τη ζωντάνια της δημοκρατίας μας, αλλά και τις παραγωγικές διαδικασίες οποίες μπορεί να συμβάλλει, τις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσει μέσα από την ανάπτυξη της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας. Και ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον νέο προγραμματισμό 14-20 για το νέο ΕΣΠΑ, στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής που είμαι μέλος, δώσαμε μάχη για να φτάσουμε τη χρηματοδότηση της κοινωνικής οικονομίας έως και 100% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και χαίρομαι που σήμερα θα αναδειχθούν όλες αυτές οι ευκαιρίες και θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε και άλλες μεθόδους απασχόλησης προστιθεμένης αξίας, διότι για να τα πάμε καλύτερα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Θεσσαλία Ευρώπη 2014-2024, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική οικονομία και ανάπτυξη, δομές στήριξης κοινωνικής οικονομίας στην περιφέρεια, ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην αναπτυξιακή δυναμική της Θεσσαλίας ήταν το θέμα του συνεδρίου που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.